καλημερίζω από τον Δήμο Ηρακλείου, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Ένα πρώτο αποτύπωμα από αυτά τα οποία δήλωσε ο Δήμαρχος, νομίζω το ακούσατε, κυρία Τσαγκαράκη, ναι. Έδωσα στον κόσμο, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει, ναι, πρωτοπορεί ο Δήμος Ηρακλείου Πανελλαδικά, ναι, είναι ο πρώτος Δήμος ο οποίος υπογράφει μια τέτοια συμφωνία, αλλά αυτό το οποίο λέει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί θα λάβει ενισχυμένες υπηρεσίες παιδικής προστασίας, ότι θα πρέπει να υπάρχουν και οι δομές, γιατί σε όλη την Ελλάδα παρατηρείται ένα θέμα έλλειψης δομών, νομίζω ότι από εκεί είναι και το σωστό να ξεκινήσει η όποια προσπάθεια, έτσι δεν είναι, κατά την ταπεινή μου κρίση. Κυρία Δουλγεράκη, ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και σε αυτό. Ο Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή διαθέτει τις δομές που χρειάζονται. Υπάρχει ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών που φιλοξενείται μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους, ώστε να παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες που χρειάζονται τα παιδιά αυτά, και να μην είναι μια απλή φύλαξη. Υπάρχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί που εδώ και πολλά χρόνια με τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών, είτε στο σπίτι μέσα για να δούμε τις συνθήκες που επικρατούν σε κάποιο σπίτι, αλλά να δούμε και τον τρόπο που χειρίζονται τα παιδιά τους κάποιοι πολίτες, προσπαθούμε να είμαστε πολύ κοντά στο κομμάτι αυτό στα παιδιά. Πόσο γρήγορα γίνεται αυτό, πόσο άμεσα είναι αυτό, και βέβαια οι αναφορές έχουν να κάνουν σαφέστατα με όλη την Ελλάδα για την έλλειψη δομών ή πρόνοια σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι αυτό, για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι, και να μην παρεξηγηθείτε. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Η εντολή είναι και από τον εισαγγελέα ότι όταν έχουμε μια τέτοια καταγγελία έχουμε άμεση επέμβαση. Προηγείται όλων. Ό,τι αφορά παιδιά, προηγείται όλων. Κύριε Τσαγκαράκη, εγώ θα το κρατήσω αυτό το οποίο λέτε, και νομίζω είναι το βασικό που πρέπει να ακούσει ο κόσμος, και η προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο και η εντολή εισαγγελέα που λέει ότι για οτιδήποτε συμβαίνει η προτεραιότητα είναι πάντα τα παιδιά, και πολύ σωστά το κάνει κατά την ταπεινή μου κρίση που δεν κάνει να την εκφράζω, αλλά τα παιδιά είναι πάντα παιδιά. Ρωτώ επίσης συνεπικουρικά για να καταλάβω και να μάθω. Αφορά μόνο παιδιά τα οποία προέρχονται μέσα από ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον? Αυτό το μνημόνιο με τη UNICEF έχει να κάνει και με παιδιά που ενδεχόμενα βρεθούν εδώ δύσκολες συνθήκες, μπορεί να είναι προσφυγάκια, μπορεί να είναι παιδιά τα οποία βρίσκονται σε ένα καθεστώς, τα εκμεταλλεύονται σε ό,τι έχει να κάνει με την εργασία, τα βγάζουν από μωρά στους δρόμους? Τι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο? Εννοείται ότι αφορά όλα τα παιδιά. Θα σας διαβάσω λίγο κάποια άρθρα στα οποία έχουμε συμφωνήσει ότι θα συνεργαστούμε. Παρόλο το επίπεδο που βρίσκεται το Δήμος Ηρακλείου. Η προώθηση πιο ισχυρής παιδικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. Αυτό που λέγαμε. Η πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και της έκφυλης βίας. Η ενίσχυση της πραγμάτωσης των δικαιωμάτων των παιδιών με έκφραση στα πιο μη προνομιούχα παιδιά. Κύριε Τσαγκαράκη, θα μου κάνετε μια χάρη, σας παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ. Βοήθεια και προς τον κόσμο που σας ακούει. Ξέρω ότι έχουμε επικοινωνήσει μαζί μας σε σταθερό τηλέφωνο, αλλά ναι, δεν ξέρω αν είναι ασύρματο ή όχι, αλλά προκαλεί αρκετά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τον ήχο και δεν σας ακούμε. Κάνει διακοπές. Σας καλούμε στο κινητό, αν είναι αυτό τώρα σηκώστε το, θα το κάνουμε, ναι, έτσι, ναι, στον αέρα. Ήτανε. Είμαστε εμείς που σας καλούμε, μήπως και καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία και έτσι να μπορεί να σας ακούει, γιατί είναι ενδιαφέροντα αυτά. Ωραία. Τα οποία λέτε ο κόσμος. Είναι λοιπόν το σταθερό
Κλείστε το, μπράβο. Ωραία, και σας ευχαριστώ. Λυπάμαι, ναι, ναι, ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο. Το κάναμε στον αέρα αυτό, αλλά εκεί με το ασύρματο κάτι έγινε. Μπορείτε λοιπόν να επαναλάβετε τα άρθρα αυτά, τι λένε για την προστασία των παιδιών βάσει του μνημονίου που υπογράψατε με τη UNICEF. Ναι. Η προώθηση πιο ισχυρής παιδικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. Ναι. Η πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και της έκφυλης βίας. Η ενίσχυση της πραγμάτωσης των δικαιωμάτων των παιδιών με έμφαση στα πιο μη προνομιούχα παιδιά μέσω κοινών δράσεων, συνηγορίας και δράσεων ευαισθητοποίησης. Η πρόληψη και η μάχη κατά της παιδικής πατησαρχίας. Η υποστήριξη των εργασιών Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού του Πανεπιστημίου Κρήτης και η συνεργασία με διάφορους τομείς που συνδέονται με τα παιδιά και την προώθηση της προστασίας των δικαιωμάτων τους. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά που κακοποιούνται, αλλά όλα τα παιδιά. Και για διάφορους λόγους, γι' αυτό σας ζήτησα όλα αυτά να τα δούμε και να τα ξέρει ο κόσμος. Υπάρχει και κάποιο κέντρο το οποίο ήδη λειτουργεί και κάποιος θα μπορεί να απευθύνεται, να έρχεται σε εσάς έτσι ώστε να γνωρίζει ότι θα υπάρξει μια παραπάνω φροντίδα για κάποιο παιδί? Μπορώ να επικοινωνήσω εγώ ως πολίτης και να σας πω ότι ξέρετε βρίσκομαι δίπλα σε ένα τέτοιο περιστατικό, υπάρχουν θέματα, αν μπορείτε να παρέμβετε, πώς θα γίνεται αυτό? Λοιπόν, μπορώ να σας πω και σε αυτό το κομμάτι της κακοποίησης πώς ακριβώς θα λειτουργήσει από τώρα και πέρα. Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι έτοιμο μέσα στην επόμενη εβδομάδα, γι' αυτό θέλω να ενημερώσω. Α, πολύ σύντομα δηλαδή. Σημαντικό. Ωραία, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε λάβει μια οδηγία την προηγούμενη ακριβώς εβδομάδα ότι ενεργοποιείται πλέον μια γραμμή, η 15900, σε 24-ωρη βάση, η οποία οποιοδήποτε βρεθεί είτε θήτης, είτε μπορεί να δει κάποιο περιστατικό τέτοιο, έχει υπόψη του, είτε η αστυνομία, είτε η κοινωνική υπηρεσία, όλοι θα απευθύνονται στο 15900. Το 15900 με τη σειρά του έχει γίνει μέσω της Γενικής Γραμματείας μια συμφωνία με τους ξενοδόχους, ώστε αμέσως θα ειδοποιείται η αστυνομία ώστε να μεταφέρει το περιστατικό σε κάποιο ξενοδοχείο ή στον προξενώνα που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου. Έχει φτιαχτεί τον τελευταίο μήνα. Λειτουργεί προξενώνας. Από εκεί και πέρα θα γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες που χρειάζονται, γιατί οι γυναίκες συνοδεύονται συνήθως με παιδιά. Συνήθως μαζί με την μαμά πάνε. Θα γίνονται οι απαιτούμενες συνέργειες που χρειάζονται και μέσω του ΚΕΘΗ θα βρίσκεται ο ξενώνας που θα φιλοξενήσει τη γυναίκα. Σημαντικό είναι να πούμε ότι στο ξενώνα αυτό δεν είναι ένας χώρος φύλαξης της γυναίκας με το παιδί, είναι ένας χώρος που παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στο παιδί και στη γυναίκα, είναι ένας χώρος που διασυνδέεται η γυναίκα αυτή με τις υπηρεσίες για να ό,τι χρειαστεί να μπορεί να τις παρέχεται. Υπάρχει νομική κάλυψη σε ορισμένες περιπτώσεις που χρειάζεται, προσπαθούμε να τις βρούμε δουλειά. Ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια για την επανένταξή της στο κοινωνικό σύνολο. Που αυτό είναι το σημαντικό, μαζί με το παιδί. Από ποια Γενική Γραμματεία έχει έρθει αυτή η εγκύκλιος, η οδηγία, Γενική Γραμματεία με ισότητας? Από το Υπουργείο Οικογένειας. Από το Υπουργείο Οικογένειας. Ο χρόνος παραμονής είτε στον ξενώνα είτε σε κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες, εφόσον έχει κλειστεί και αυτή η συμφωνία με τους ξενοδόχους, έχει κάποιο χρονικό όριο? Ζητάω να μάθω. Φυσικά. Κύριε Τσαγκαράκη. Ναι, ναι, ναι. Για να, ο πρώτος χώρος που είναι ο προξενώνας ή
ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου χρειάζεται, γιατί εκεί πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες. Καταρχάς περνάει κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Καταλαβαίνετε ότι για να ενταχθεί σε ένα ξενώνα πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις, ώστε να μην έχει κάποιο μεταδοτικό νόσημα να κολλήσει και τους υπόλοιπους, τις υπόλοιπες ωφελούμενες του ξενώνα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Άρα χρειάζονται συνήθως τρεις μέρες ώστε να ολοκληρωθεί μια σειρά εγγράφων και εξετάσεων, και αμέσως μετά δίνεται η εντολή που θα μπει στον ξενώνα. Ανάλογα στον ξενώνα που πρέπει να φιλοξενηθεί. Μπορεί να μην είναι στο Ηράκλειο, μπορεί να είναι σε ένα δίκτυο 22 ξενώνων που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η παραμονή της είναι έως τρεις μήνες, που γίνονται όλα αυτά που σας είπα πριν, αλλά υπάρχει περίπτωση να παραταθεί. Ανάλογα με την περίπτωση εξετάζεται το ενδεχόμενο της παράτασης. Μάλιστα. Είναι απόφαση των δομών, απόφαση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, το εισαγγελέα, το Υπουργείο Οικογένειας. Ναι, ναι. Είναι μια κεντρική απόφαση που βγαίνει ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η κάθε μία ωφελούμενη ξεχωριστά. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι όλα τούτα εδώ πολύ σημαντικά. Εγώ θα επαναλάβω. 15900 είναι αυτό το πενταψήφιο νούμερο που μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε υπηρεσία, είτε φορέας, είτε κάποιος από εμάς, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάτι γίνεται και είναι άσχημο για μια παιδική ψυχή. 15900. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ένα. Πρέπει να δώσουμε το σύνθημα. Μίλα. Όταν μιλήσει ο άλλος, μπορούμε να επέμβουμε και να βοηθήσουμε μια τέτοια κατάσταση. Να σας αυτό πω. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα δεν είναι καλή μέρα για μένα, ναι. Διότι εκφράζω κριτική και απόψεις που δεν επιτρέπεται, γιατί πρέπει να λέτε εσείς. Οι φιλοξενούμενοι και σε εσάς που παίρνω συνέντευξη, αλλά θα το πω όμως ευθαρσώς. Και λέω το εξής. Ντρέπομαι ως άνθρωπος που το 2024 μέσα από αυτή τη δουλειά, αντί ο κόσμος να πηγαίνει μπροστά, ο πολιτισμός να πηγαίνει μπροστά, τα μάτια μας, τα αυτιά μας, το μυαλό μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας να ανοίγουν, εμείς να λέμε ότι για να προστατευθείτε υπάρχει και το 15900. Εγώ ντρέπομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φαινόμενα αυτά έχουν αυξηθεί. Και έχουν αυξηθεί ίσως και για αυτό που είπα πριν, γιατί ίσως μιλάνε περισσότερο. Καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία αλλάζει και τώρα σε αυτό το κομμάτι είναι εξελίσσεται θετικά, τουλάχιστον σε αυτό. Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Πρέπει σιωπηλά να αντιμετωπίζουμε αυτά τα περιστατικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση, χωρίς την παρακολουθία, και να είμαστε πάντα εκεί. Αυτό είναι ο ρόλος.